Γεια σου και καλώς ήρθες στη Stav World. Είμαι η Ματίνα Καμπακίδου και σήμερα θα μιλήσουμε πώς μπορείς να κερδίσεις χρήματα από τα χειροποίητα κοσμήματα που κατασκευάζεις και γενικότερα από τις χειροποίητες κατασκευές. Οι ανθρώπου που κάνουν χειροποίητε κατασκευέ είναι ένα χόμπι. Μπορεί να είναι μία μορφή χαλάρωση ή ένα τρόπο να προσφέρουν χειροποίητα δώρα στην οικογένεια και στους φίλους του. Άλλοι άνθρωποι το κάνουν για να έχουν συμπληρωματικό εισόδημα, με την πώληση δηλαδή του προϊόντο, ή ακόμη το κάνουν ω εργασία πλήρου απασχόληση. Για να κάνει όμω χρήματα, η πραγματική χειροτεχνία είναι μόνο ένα μέρο τη διαδικασία. Πρέπει να δουλέψει με στρατηγική και να διαφημιστεί μεταξύ των άλλων. Καταρχήν, δε τι θε να πουλήσει. Μπορεί να κάνεις διάφορα είδη χειροτεχνίας, μπορεί να κάνεις κοσμήματα, μπορεί να κάνεις διάφορες κατασκευές, παιδικά παιχνίδια, δεν έχει σημασία, μπορεί να μπορείς να τα κατασκευάσεις όλα. Όμως πρέπει να σιγουρευτείς για το ποιο είναι το πιο ισχυρό προϊόν σου. Ίσως εσύ να θέλεις να τα πουλήσει όλα, ίσως θέλεις να ξεκινήσεις βλέποντας τι πουλούν οι άλλοι ε, και έχουν επιτυχία. Επισκέψου εκθέσεις χειροτεχνίας στην περιοχή σου, τοπικούς λεμοπολιτές που πουλούν Χειροτεχνίε ε, παρόμοιε με τι δικέ σου. Επίση, δε στι ιστοσελίδε που ειδικεύονται στην πώληση χειροποίητων αντικειμένων. Τι είναι αυτό που οι άλλοι χειροτέχνε προσπαθούν να πουλήσουν, πόσο το πουλούν και αν φαίνεται πραγματικά να κάνουν πωλήσει. Ακολούθησε το πάθο σου. Η έμπνευση από του άλλου ανθρώπου οι οποίοι κατασκευάζουν κάποιε παρόμοιε κατασκευέ είναι μια καλή αρχή, αλλά πρέπει επίση να έχει κίνητρο για να δημιουργήσει. Αν πρόκειται να κάνει μερικά πραγματικά χρήματα από την πώληση των προϊόντων σου, θα πρέπει να αφιερώσει σημαντικό χρόνο και ενέργεια για την κατασκευή, εμπορία, πώληση και αποστολή του προϊόντου σου. Εάν η καρδιά σου δεν είναι σε αυτό, οι πιθανότητε σου για επιτυχία είναι ελάχιστε. Αν δεν διαπιστώσει ότι, για παράδειγμα, έχουν ζήτηση τα ψάθινα καπέλα, αλλά μισεί τα ψάθινα και προτιμά να δουλεύει με κεραμικά, ίσω καλύτερα να ακολουθήσει το πάθο σου και να κεραμικά. Η κατασκευή κάποιων προϊόντων θα είναι επαναλαμβανόμενη, οπότε θα ήταν καλό η δημιουργία να είναι τουλάχιστον ελκυστική και ευχάριστη. Αν μισεί, α πούμε, τα καπέλα, για πόσο καιρό μπορεί να τα κατασκευάζει. Εστίαση στην ποιότητα. Πολλοί άνθρωποι αγαπούν τα χειροποίητα αντικείμενα, αλλά θέλουν αυτά τα χέρια να είναι εξειδικευμένα από τα οποία αγοράζουν το προϊόν. Πρέπει να κάνει κάποιο έλεγχο. Ε, είναι η δουλειά σου αρκετά καλή για να ανταπεξέλθει με τον ανταγωνισμό. Οι κατασκευέ σου μπορεί να είναι αρκετά καλέ για να τι δώσει στην ανιψιά σου για τα γενέθλιά τη, αλλά είναι αρκετά καλέ για του ξένου που θα πληρώσουν πραγματικά χρήματα για αυτέ. Χρειάζεται λίγο χρόνο πριν μεταβεί τι πωλήσει. Είναι καλύτερο να δημιουργήσει μια φήμη για υψηλή ποιότητα κατασκευή από την αρχή. Κάνε σωστά μαθηματικά. Είτε πουλά χειροποίητε κατασκευέ, χειροποίητα κοσμήματα, αυτοκίνητα ή ακίνητα, πρέπει να έχει κάποιο ταλέντο και να υπολογίσεις το κόστος, τα κέρδη για να μπορέσει να πετύχεις. Πρέπει να είσαι πρακτικός ή πρακτική σχετικά με την πιθανή κερδοφορία της επιχείρησής σου. Έχω ανεβάσει σχετικό βίντεο, θα το δεις πάνω δεξιά στην εικόνα, αλλά θα γράψω και το link στην περιγραφή. Επίσης πρέπει να είσαι ρεαλιστής και ρεαλίστρια. Αυτό που λειτουργεί για ορισμένους μπορεί να μην λειτουργεί για άλλους ανθρώπους, για διάφορους λόγους που είναι γνωστοί και άγνωστοι φυσικά μη σκέφτεσαι ότι θα κάνεις πολλά χρήματα αμέσως. Απ' την άλλη πάλι, μην απογοητευτείς και γρήγορα. Χρειάζεται χρόνος για να ξεκινήσεις να κερδίσεις χρήματα. Επομένως, δεν υπάρχει εγγύηση επιτυχίας. Αλλά δεν υπάρχει και τίποτα που να λέει ότι δεν μπορείς να επιτύχεις. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να έχεις μια θετική, ρεαλιστική στάση που θα σε βοηθήσει πολύ στην πορεία. Διαφήμισε το προϊόν και τον εαυτό σου. Είτε πουλάς κατασκευές πρόσωπο με πρόσωπο, είτε online, πρέπει να το διαδώσεις και για τι κατασκευέ σου αλλά και για σένα το δημιουργό. Ειδικά όταν αγοράζουν χειροποίητα αντικείμενα οι άνθρωποι επιθυμούν να έχουν σύνδεση με το σχεδιαστή και δημιουργό. Αν κάνει πώληση σε κατάστημα, μοίρασε τι επαγγελματικέ σου κάρτε. Προσπάθησε επίση να δημιουργήσει μία λίστα από mail πελατών. Δημιουργήσε έναν ιστότοπο, website, όπου οι χρήστε μπορούν να επισκεφτούν και να μάθουν περισσότερα για τη μικρή επιχείρησή σου. Διέδωσε τα νέα στα κοινωνικά μέσα μέσω των φίλων και τη οικογένειά σου για αρχή. Δώσε έμφαση στην εξυπηρέτηση πελατών ανεξάρτητα από τον τόπο πώληση. Να αποστέλει έγκαιρα τι παραγγελίε σου και επίση να παρέχει πληροφορίε για το πόσο πελάτη μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σου αν έχει ερωτήσει. Και εξέτασε επίση την παροχή επιστροφών, ανταλλαγών ή επισκευών. Πώληση σε απευθεία σύνδεση. Τελείωσαν πια οι μέρε κατά τι οποίε οι χειροτεχνίε έπρεπε να βασίζονται αποκλειστικά σε εκθέσει. Το διαδίκτυο ευτυχώ μπορεί να λειτουργήσει ω μια τεράστια τελείωτη αγορά αν χρησιμοποιήσει σωστά. Το έτσι, α πούμε.com είναι ίσω το πιο γνωστό από τα πολλά sites που επικεντρώνονται στην πώληση χειροποίητων αντικειμένων. Εκεί έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει το δικό σου μικρό ηλεκτρονικό κατάστημα, να αξιοποιήσει το έπακρο όλε τι δυνατότητε, δημιουργώντα έναν δελαστικό όνομα, λογότυπο, εικόνε, ιστορίε επιχείρησή σου, τον προϊόντων σου, τα οποία έχει για πώληση. Έχω ανεβάσει αντίστοιχο βίντεο με όλε τι ηλεκτρονικέ πλατφόρμε που μπορεί να πουλήσει τα χειροποίητά σου, είναι πολλέ ακόμη εκτό από την έτσι. Μπορείς να το βρεις πάνω δεξιά στην οθόνη, αλλά θα το βάλω και στην περιγραφή ε, κάτω του βίντεο. Οι επαγγελματικέ φωτογραφίες ποιότητας είναι πλέον το πρότυπο για τις πωλήσει στα social media. Εκπαιδεύσου για να φωτογραφίζεις σωστά ή πλήρωσε κάποιον επαγγελματία για να έχεις τα καλύτερα πλάνα του προϊόντου σου. Επίσης έχω ετοιμάσει βίντεο και για τις φωτογραφίες, θα το βρεις πάνω δεξιά στην οθόνη, αλλά θα το βάλω και στην περιγραφή. Εάν δεν γνωρίζεις πολλά για τις μηχανές αναζήτησης SEO, τότε πρέπει να μάθεις. Πρέπει να επιλέξεις τους σωστούς τίτλους, ετικέτες, για να μπορέσεις να κατευθύνεις επισκεφτισμότητα στη σελίδα σου. Ένας άλλος τρόπος είναι να πάρεις μέρος σε εκθέσεις. Ενώ οι online πωλήσει έχουν αντικαταστήσει όπως είπαμε τις εκθέσεις, είναι όμως και αυτό μέρος της στρατηγικής σου. Έπειτα, δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο για να δείξει την ποιότητα των εμπορευμάτων σου και να χρησιμοποιήσει τη γοητεία σου ω δημιουργό και κατασκευαστή, πρόσωπο με πρόσωπο και παράλληλα να ενημερώσει του πελάτε για το ηλεκτρονικό κατάστημα που έχει ετοιμάσει. Το Google σήμερα παρέχει όλε τι πληροφορίε για εκθέσει σε εθνικό επίπεδο αλλά και στην περιοχή σου. Για μένα ξεκίνησε με μικρέ εκθέσει, πρώτα απ' όλα στην περιοχή σου. σω μπορεί να υπερνικιάσει κάποιο χώρο στο περίπτωρο ενό άλλου πολιτή, για παράδειγμα μην επενδύσεις πολλά χρήματα μέχρι να δεις αν το προϊόν σου πουλάει. Ενημερώσου για τη συγκεκριμένη έκθεση, για παράδειγμα για την ατμόσφαιρα, αν οι κατασκευέ όπω οι ειδικοί σου είναι πιθανό να πουλούν καλά. Επίση, οι διαφημίσει και κριτικέ για την έκθεση τη συγκεκριμένη που θέλει να πάρει μέρο είναι πολύ χρήσιμε. Εντάξει, όμω σίγουρα τα δικά σου μάτια θα κρίνουν καλύτερα αν παρευρεθεί εκεί πάρει μέρο σε μια έκθεση, θα πρέπει να είσαι ένα άνθρωπο ευχάριστο στον περίπτερό σου. Μίλησε στου ανθρώπου. Πε την ιστορία σου. Ε, εάν είναι δυνατόν και μπορεί να βάλει κάποια τηλεόραση, να προβάλλει κάποια βίντεο. Άλλο τρόπο είναι να δειγματίσει το προϊόν σου σε κάποια καταστήματα. Θα βρει ανάλογο βίντεο πάνω δεξιά αλλά και κάτω στην περιγραφή. Και μάλιστα είναι πολύ επίκαιρο αφού έρχονται Χριστούγεννα ε, και θα μπορέσει να ετοιμαστεί από τώρα για να προωθήσει τα προϊόντα σου. Επίση, Αντί να προσπαθήσει να ανταγωνιστεί σου εμπόρου λιανική, τόσο του μεγάλου όσο και του μικρού, προσπάθησε να συνεργαστεί μαζί του. Τα ποιοτικά σου προϊόντα και ο όγκο των πελατών του μπορούν να κάνουν ένα κερδοφόρο συνδυασμό. Κοίταξε πρώτα τι επιχειρήσει στην περιοχή σου που εστιάζουν στην πώληση τοπικών χειροποίητων προϊόντων. Στη συνέχεια, εξέτασε του λιανοπολιτέ που πουλούν προϊόντα που είναι συγκρίσιμα με τα δικά σου. Ένα τελευταίο τρόπο είναι να πουλάς προϊόντα από το σπίτι σου. Αν οι κατασκευέ σου στοχεύουν τα παιδιά, ρώτησε στα γραφεία παιδιάτρων, καταστήματα ειδών ένδυση για παιδιά, παιδικού σταθμού και δε αν μπορείς να τοποθετήσει μέρο των προϊόντων σου ή μόνο διαφημιστικά και να παρέχει πληροφορίε από το σπίτι σου. Διαφημίσουμε ενημερωτικά φυλάδια, δημοσίευση στα κοινωνικά μέσα. Και οργάνωσε μια επίδειξη που θα πραγματοποιηθεί στο σπίτι σου. Παρουσίασε τα προϊόντα σου, δείξε πώ κατασκευάζονται και προσπάθησε να δημιουργήσει μια ενδιαφέρουσα πιθανή βάση πελατών. Οπουδήποτε και να πουλήσει, στο σπίτι, στο διαδίκτυο ή σε εκθέσει και καταστήματα, βεβαιώ ότι γνωρίζει του κανόνε. Και τι εννοώ όταν πραγματοποιεί πωλήσει από το σπίτι, μπορεί να χρειαστεί να έχει τοπική άδεια ή άδεια λειτουργία επιχείρηση. Οπότε μην το παραλείψει αυτό το βήμα και υποθέτεις ότι κανείς δεν θα το παρατηρήσει, σίγουρα κάποιος θα το παρατηρήσει και μετά θα έχει σοβαρά προβλήματα. Ελπίζω να σε βοήθησα, ελπίζω να τα βάλεις σε μια σειρά. Είναι και πολλά τα βίντεο, τα οποία θα πρέπει να δεις το ενδιάμεσο για να καταλάβεις πώς λειτουργεί. Εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Εκείνο που σου προτείνω είναι να μην σταματήσεις. Αν πραγματικά κατασκευάζεις όμορφης, όμορφα χειροποίητα προϊόντα... Προσπάθησέ το, βγες στην αγορά και προσπάθησε να δημιουργήσεις μία βάση πελατών για να κάνεις την αρχή. Εάν σου άρεσε το βίντεο κάνε like, κάνε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνεις κανένα καινούριο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να σε καλά!